Να το πούμε, πήραν τον κύριο Μοσκόπουλο, γενικό γιατρό, εντάξει, όλα αυτό, πήραν την κυρία Πολεάρχη, οι οποίοι βοηθούσαν στο πρόγραμμα εφημεριών του κέντρου υγείας, κάναμε καθένας από 7 εφημερίες, που είναι και το πλαφόν μας, παίρνοντας τους δύο αυτούς γιατρούς, έμεινα εγώ με τον κύριο Μαρούλη, η κυρία Φλαμιά, που είναι ανεξάρτητος, είναι παιδίατρος,
Εντάξει. Οπότε για να αναγκαστούμε να μην κλείσει το κέντρο υγείας, αναγκαστούμε να κάνουμε 15 μέρες ο κύριος Μαρούς και 15 μέρες εγώ. Αυτό όπως καταλαβαίνετε, διάδοχα και το καλοκαίρι και που οι ανάγκες θα αυξάνουν κτλ. Κτλ. Δεν μπορεί να βγει με δύο άτομα. Έτσι το καταλαβαίνετε αυτό, δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί δηλαδή να βγει. Και να πιστέψουν πίσω οι γιατροί. Τι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή θέλουμε τουλάχιστον εμείς δύο γιατρούς ακόμα εδώ, ειδικευμένους. Δηλαδή. Τώρα, Βούλα, να πείτε εσύ τα νοσηλευτικού και... Καλά, εκεί. Γιατί εμείς θα λύσουμε το τετράωρη μπάνκετ, ότι είχατε και τα πρωινά και απογευματινά, νύχτες, Σαββατοκύριακα, όλα. Είμαστε τέσσερα άτομα, δύο στάφα έψιλον, τριετούς νοσηλεύτριες, μία δέλτα έψιλον και εγώ που είμαι μέρα και αναγκάζομαι να κάνω χρέη νοσηλεύτριας και εγώ. Αυτή τη στιγμή, μέχρι χθες, μπορούσαμε να καλύψουμε τα βραδινά, τα Σαββατοκύριακα και απογευματινά και ελάχιστα πρωινά, παστά γιατί θέλαμε να πάρουμε τη ψαρία μου. Οι άλλοι έχουν τα αυτά, δεν τις έχουμε τελειώσει, όλες έχουμε κάποια υπόλοιπα. Τώρα δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα και έχουμε μείνει τρία άτομα. Μία. Μία τάφα έψιλον που έχουμε, έμεινε έγκυος, έχει προβλήματα, μία κάθε. Με τρία άτομα λοιπόν το σχετικό προσωπικό, πώς θα καλύψει. Πού είναι το τετράωρο. Είναι 3, 5, 15 η βάρη. 7 απογευματινά. Και 7 βραδινά 14. Και 2 καθένα, Σάββατο Κυριακή πρωινά, θα κάνει. Αν παίρνετε μια αλλή από ό,τι πρέπει τώρα, 2 την ημέρα στην επόμενη, δεν είναι τίποτα. Όπως και να το πει. Πρωινή βάρδια δεν υπάρχει νοσηλεύτρια. Πρωινή είναι το ίδιο. Βουλά, βάλε και το θέμα του ασθενοφόρου. Υπάρχει και θέμα με το ασθενοφόρο. Δηλαδή, από τις 2 το μεσημέρι και μετά, οτιδήποτε χρειαστούμε, πρέπει να καλέσουμε το ΕΚΑΒ της Πάτρας και να δώσει εντολή στο ΕΚΑΒ, στο Αλγοστόλιο και να έρθει το ασθενοφόρο παντού. Το οποίο είναι ένα ασθενοφόρο και στο Αλγοστόλιο στη Βάρδια. Ένα ασθενοφόρο στο Αλγοστόλιο, έτσι, στη Βάρδια. Για να ενημερώνεται ο κόσμος ότι έχουμε το ασθενοφόρο, έχουμε τον οδηγό, αλλά και πάλι τη Μάντρο δεν μπορούμε να φτάσουμε. Πρέπει να πάρουμε στο ΕΚΑΒ και να έχουμε την έγκριση από την Πάτρα. Δεν νομίζω ότι
Λοιπόν, να καταλάβετε κάτι, σε περίπτωση πολλές φορές τυχαίνει στο δικό μας το ασθενοφόρο που έχει φύγει το ασθενοφόρο του αεροπλανίου για να πάει σε ένα τρίτο περιστατικό και του δίνει εντολή το ΕΚΑΠ να πάει να σταθμίσει ο οδηγός του δικός μας στον ένα. Και πολλές φορές τον βλέπω και του λέω λίγο τι κάνεις εδώ, μου λέω αυτή την εντολή για το λόγο, αν συμβεί κάτι μεταξύ αεροπλανίου και ΣΑΜΗ να μοιραστεί την απόσταση, δηλαδή που έχουμε φτάσει. Και το ασθενοφόρο στέκεται στον ένα και περιμένει. Εντάξει. Γενικά το ΕΚΑΠ είναι πρόβλημα για όλο το νησί. Γιατί όταν έχει ένα ασθενοφόρο στη Βάρδια και ένα σου λέει πάει στο Ρίο, μέχρι να γυρίσει, ένα ασθενοφόρο για όλο το νησί με τη γεωγραφική γεωμορφία που έχει το νησί, ίσως τίποτα. Σύν ότι η Σάμη αυτή τη στιγμή καλύπτει μια περιοχή. Έχει αναρωτηθεί και η κυρία που είναι στην γιατρό που είναι στην Σκάλα. Περιφερειακά από Σκάλα, μέχρι να καταδικάσει. Το οποίο και το λιμάνι. Υπάρχει πολλές φορές που μας παράγει έτσι το περιφερειακό και το παίρνουμε εδώ. Χωρίς να μας και χωρίς να μας ενημερώσουν και πολλές φορές χωρίς συνοδεία γιατρού και τα υποστηρίζουμε εμείς με το περιστατικό. Τα λέμε όλα πουλά. Όσο και να τον δώσουν με 15 πέρα στο ένα, κάπου θα ξεκουραστούν και όταν θα τύχει το επίγον εκείνο που θα πρέπει να δράσει, θα είναι κουρασμένοι. Το μυαλό θα σταματήσει κάποια στιγμή να δουλεύει. Θα πάρει στο μπλακάου. Μετά θα λέει στον τέλειο ρίχνει μέσα στο πρωτό πάπα. Είναι σε διαδάσταση για αυτοί που μπορούν να καλύψουν το κέντρο υγείας που υπάρχουν και στην εξαρτήρια να υπάρχουν για κάτι που υπάρχουν. Είστε ποτέ διάστημα που να έχουν δεχτεί τα αγροτικού διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Περισσότερες φορές παιδιά τους φέρνει το νοσοκομείο του Αργοστολίου, για τιμερίες εκεί. Δηλαδή, δηλώνουν κέντρο υγείας άλλοι, ουσιαστικά τιμερεύουν και τα Αργοστολίου. Αυτό δεν θα κάνετε το κέντρο υγείας άλλοι.